Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής το βράδυ της Πέμπτης, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο Economist κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις στην επιχειρηματικότητα και συμπλήρωσε πως έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας με την ανεργία να υποχωρεί και τους μισθούς να αυξάνονται. Τόνισε επίσης τα θετικά στοιχεία που έχει φέρει συνεργασία πολιτείας και επιχειρηματικότητας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις για τις ευθύνες που έχουν απέναντι στη χώρα και την κοινωνία, δίνοντας έμφαση τόσο στην αύξηση των μισθών όσο και στη μείωση των τιμών, ειδικά όπου το κόστος παραγωγής μειώνεται. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, απίφθινε πρόσκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους για διάλογο για τα εργασιακά, αλλά και πρόσκληση προς την κυβέρνηση να υιοθετήσει το μέτρο των υπεραποσβέσεων. Ξέρετε ότι είμαι ένας πολιτικός, ο οποίος πιστεύει ως ολίγη στην ελεύθερη οικονομία. Στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης πολιτικής, που συνδυάζει την ανάπτυξη της χώρας με την ατομική προκοπή των πολιτών. Ένα κράτος το οποίο δεν ορίζει αλλά ρυθμίζει, όποτε χρειάζεται παρεμβαίνει ρυθμιστικά. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχω αυτές τις θέσεις, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να είμαι καθαρός στα ζητούμενα τα οποία η πολιτεία έχει από εσάς. Δεν υπάρχει ακμαία οικονομία χωρίς συνεκτική κοινωνία. Και ο καλύτερος τρόπος για να δικαιωθεί η ανοιχτή οικονομία είναι να ισχύσουν τελικά οι βασικοί της κανόνες. Όταν δηλαδή μειώνεται το κόστος παραγωγής, ακολουθεί και μια ανάλογη μείωση των τιμών. Είναι συνεπώς και δική σας ευθύνη όταν αυτό τελικά δεν συμβαίνει πλήττοντας τον καταναλωτή. Και τα στοιχήματα που ανοίγονται είναι κοινά. Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, η σωστή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού, η προστασία της κοινωνικής συνοχής. Είναι στοιχήματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Το οποίο όμως είμαι σίγουρος ότι μαζί μπορούμε να τα κερδίσουμε. Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί διασφάλιση ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Από αυτό εδώ το βήμα, καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους και την πολιτεία σε ένα ανοιχτό, επικοδομητικό και γόνιμο διάλογο, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες, με στόχο ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Επωφελία όλων.